Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα του κορονοϊού. Θα δούμε και τα όσα νεότερα έχουμε για το εισπνεόμενο αυτό φαρμακό, δηλαδή την κλινική μελέτη του Ισραηλινού εισπνεόμενου φαρμάκου κατά του κορονοϊού. Θα καλησπέρισω την κυρία Μίνα Γκάγκα. Η κυρία Γκάγκα είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας, διευθύντρια στην 7η Πνευμονολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, βοηθήστε μας να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό. Έχουμε μια κλινική μελέτη, ένα Ισραηλινό εισπνεόμενο φάρμακο και μια ελπίδα, κυρία Γκάγκα. Έχουμε πράγματι μια ελπίδα. Κάθε φάρμακο που έχουμε και που μπορεί να μας βοηθήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Το φάρμακο αυτό το εισπνεόμενο δίνεται για 5 μέρες σε ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, που δεν είναι πάρα πολύ βαριά, αλλά δεν είναι και, δεν το περνάνε και στο πόδι. Οπότε σε αυτούς τους ασθενείς μπορούμε να το δώσουμε για 5 μέρες και να τους παρακολουθήσουμε μετά 1 μήνα συνολικά. Όχι στο νοσοκομείο φυσικά, σε επαφή και από το σπίτι και στα γιατρία πιθανόν. Μέχρι τώρα η πρώτη μελέτη που έγινε στο Ισραήλ είχε καλά αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι εξίσου καλά θα έχει και σε εμάς. Δοκιμάζουμε 2 διαφορετικές δόσεις για να δούμε τι είναι καλύτερο και φυσικά έχουμε πάντα την ασφάλεια. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι συμμετέχουν στη μελέτη 90 ασθενείς. Θα γίνουν οι δοκιμές αυτού του φαρμάκου με 2 διαφορετικές δόσεις για να δούμε τα ωφέλη τα οποία έχουν φανεί ήδη από την πρώτη μελέτη. Αν τα καταφέρει το συγκεκριμένο φάρμακο, τι σημαίνει για εσάς, κυρία Γκάγκα? Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Όπως ξέρετε, οι κλινικές δοκιμές είναι γενικά μακροχρόνιες. Δηλαδή, αυτή είναι μια φάση 2, μετά θα χρειαστεί μια φάση 3. Και εφόσον όλα είναι καλά, μπορεί να βγει και να δοθεί στο εμπόριο το φάρμακο. Ακόμη όμως είναι μια αρχική προσέγγιση. Είναι πολύ ελπιδοφόρο πάντως ότι την έχουμε. Και γενικά κάθε φάρμακο που έχουμε που μπορεί να σταματήσει τη φλεγονώδη αυτή αντίδραση, την έντονη που βλέπουμε στον κορονοϊό και που οδηγεί στα προβλήματα, γιατί δεν είναι αυτός καθεαυτός ο ιός. Οι λοιμώξεις πάντα έχουν πυρετό, συμπτώματα τέτοια. Ο κορονοϊός δεν μας πειράζει γι' αυτό. Μας πειράζει γιατί κάνει μια πολύ έντονη αντίδραση στο δικό μας οργανισμό που αρχίζει και παλεύει με τα δικά μας κύτταρα, με τα δικά μας όργανα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τις δηλώσεις που έχουμε από τον καθηγητή Αλμπέρτο, τον Ισραηλινό καθηγητή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορούμε να το παράγουμε αποτελεσματικά, γρήγορα και φθηνά. Δεν μπορώ να σας πω την τιμή του, γιατί ακόμα αυτό είναι πολύ, απέχει από την εμπορική. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι θεωρεί ότι μπορεί να το παράξει και να είναι φθηνό και να δοθεί. Να θυμίσω πάντως ότι γενικά είναι καλύτερο να προλάβουμε την αρρώστια παρά να προσπαθήσουμε να την κάνουμε καλά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε φάρμακο, οποιοδήποτε φάρμακο έχουμε, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να εμβολιαστούμε και να μην χρειαστούμε τίποτα. Λοιπόν, στο θέμα των εμβολιασμών, μια που φτάσαμε και εκεί, κυρία Γκάγκα, το ερώτημα το οποίο υπάρχει και γνωρίζω ότι είναι ερώτημα το οποίο συζητείται εντόνως και υπάρχει γενικότερα σαν προβληματισμός, είναι το τι γίνεται με το θέμα του εμβολίου μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε για την AstraZeneca. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία και ιδιαίτερα για όλους όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση του συγκεκριμένου εμβολίου και καλούνται να κάνουν και τη δεύτερη. Να σας απαντήσω. Πάντα στη ζωή ορισμένα πράγματα που κάνουμε έχουν ένα ρίσκο. Δηλαδή μπορούμε να φάμε φιστίκια και να κάνουμε μια έντονη αναφυλακτική αντίδραση. Μπορεί να βγούμε στον δρόμο και να έχουμε ένα αυτοκινητικό ατύχημα. Όλα αυτά συμβαίνουν με μικρές σχετικά συχνότητες. Το θέμα των θρομβώσεων το είδαμε με το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί κάναμε πάρα πολλά εκατομμύρια δόσεις και μπορέσαμε να δούμε αυτή την πολύ σπάνια αντίδραση που είναι 13 περιστατικά στο 1 εκατομμύριο. Αν είχαμε κάνει 200.000 δόσεις, πιθανώς δεν είχαμε προλάβει να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό το σήμα. Άρα, γενικά, σαν εκδήλωση είναι πάρα πολύ σπάνια και δεν είναι θανατηφόρα. Εάν την προλάβουμε, γενικά είναι κάτι που μπορούμε να το προλάβουμε. Τώρα, στη δεύτερη δόση, στους νεότερους ανθρώπους, έχει λίγο μεγαλύτερη συχνότητα. Αυτό το είδαμε καθώς προχωρούσε ο χρόνος. Δηλαδή, όλα τα πράγματα τα βλέπουμε πόσο προχωράει ο χρόνος. Αυτό δεν είναι λοιπόν προχωρώντας ο χρόνος και με βάση αυτό η Επιτροπή είπε αρχικά όχι κάτω από τους 30 και συνεχεία όχι κάτω από τους 60, γιατί για δύο λόγους. Ένα, ότι μαζεύουμε πολύ περισσότερα επιδημιολογικά δεδομένα και δύο, ότι και η πανδημία μειώνεται και άρα και ο κίνδυνος να νοσήσουμε αρχίζει και μειώνεται σιγά-σιγά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε εμβόλια, πρέπει να κάνουμε, γιατί μπορεί να έχουμε ένα επόμενο κύμα, ένα καινούριο boom που μπορεί να το έχουμε
αν έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες, ναι, υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο σε αυτούς. Ή αν ξανακλειστούμε το χειμώνα μέσα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εμβολιασμένοι, πάλι μπορεί να έχουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Και νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι γενικά, ακόμη και το εμβόλιο της AstraZeneca που έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία όλο αυτόν τον καιρό, και τώρα μόνο, αλλά εδώ και 2 μήνες τουλάχιστον, έτσι δεν είναι? Ναι. Για το θέμα, πείτε μου. Το ερώτημα είναι πολύ απλό, κυρία Κακ. Αν ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς, δηλαδή ώστε να μην υπάρχουν όλες αυτές τις συζητήσεις στις οποίες έχουμε φτάσει. Βλέπαμε το τι κάνουν οι άλλες χώρες, δηλαδή βλέπαμε τον προβληματισμό ο οποίος υπάρχει. Συνέβησαν και στην Κρήτη τα περιστατικά τα οποία είχαμε και είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι σε ένα συγκεκριμένο χώρο είχαμε αντιδράσεις από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Το ερώτημα είναι αν θα έπρεπε να είχαμε πάει πιο νωρίς στο μόνο για πάνω από τους 60, πάνω από τα 60. Νομίζω ότι μαζεύοντας τα δεδομένα αποφασίζουμε. Δεν μπορώ να σας πω αν έπρεπε να έχει γίνει μια εβδομάδα πριν. Δεν νομίζω ότι πριν από 15 μέρες ή πριν από 20 μέρες ξέραμε. Δηλαδή και οι άλλες χώρες, καταρχήν δεν το κάναν όλες οι χώρες. Όχι, δεν το κάναν όλες. Έχετε δίκιο. Δεν το κάναν όλες οι χώρες. Το δεύτερο που πρέπει να σας θυμίσω είναι ότι υπάρχουν και θέματα, αν θέλετε, προτιμήσεων. Δηλαδή η Γερμανία έχει ένα εμβόλιο δικό της. Άρα προτιμάει να κάνει ένα εμβόλιο δικό της. Δηλαδή νομίζω πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που οθούν. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το αμυγός φαρμακευτικό κομμάτι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξακολουθεί να λέει ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό, είναι ασφαλές και εξακολουθεί να το χορηγεί. Μάλιστα. Άρα δεν είναι φαρμακευτική απόφαση, είναι απόφαση πολιτική, αν θέλετε, ναι, που έχει και άλλα πράγματα μαζί. Νομίζω ότι καλά έκανε η Επιτροπή και καλά το κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος που πρόκειται να κάνει ένα εμβόλιο να μιλήσει με τον γιατρό του, να λύσει όλες τις απορίες του και να προχωρήσει τον εμβολιασμό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα δυο μου αγόρια που έχουν κάνει πρώτη δόση με Άστρα, τέλος του μήνα θα κάνουν δεύτερη δόση με Άστρα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κακά, για τη συζήτησή μας. Καλή συνέχεια, πολύ. Να έχετε καλό απόγευμα. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Μίνα Κακά, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας, διευθύντρια στην 7η Πνευμονολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Σωτηρία.